Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Επικίνδυνες διαστάσεις έλαβε το απόγευμα η φωτιά που καίει από το μεσημέρι σε τρία διαφορετικά μέτωπα στην περιοχή Χορδακίου και Αγίου Ιωάννη στο Αμάρι Ρεθύμνου. Ο οικισμός της Αγίας Παρασκευής εκενώθηκε ενώ στάλθηκε και νέο επίγον μήνυμα από το 112 για άμεση απομάκρυση όσων βρίσκονταν στον οικισμό. Πάνω από 100 πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, τρία ελικόπτερα και εθελοντές παίρνουν μέρος στη μάχη της κατάσβεσης. Τα εναέρια μέσα έχουν ενισχυθεί. Πάμε να συνδεθούμε απευθείας. Η Βίκη Παπαδογιαννάκη θα μας δώσει όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες από τα μέτωπα, τα οποία μένονται μέχρι και αυτήν την ώρα. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, Βίκη, και λόγω των ανέμων, ενώ λογικά αυτή τη στιγμή θα σταματήσουν μάλλον κάποια στιγμή, τώρα εντός λίγων λεπτών, επιχειρούν τα ελικόπτερα λόγω της νύχτας. Σωστά. Καλησπέρα Κατερίνα, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Μιλάμε για μια πυρκαγιά η οποία μένεται από το μεσημέρι, από τις 2 περίπου το μεσημέρι, μέχρι και την ώρα που μιλάμε. Δυστυχώς, όσο περνούν οι ώρες, αντί να περιορίζονται τα πύρινα μέτωπα και να τίθεται υπό έλεγχο η πυρκαγιά, έχουμε εξάπλωσή της. Ήδη, όπως και εσύ ανέφερες, εκενώθηκε ο οικισμός της Αγίας Παρασκευής, ενώ υπάρχει κίνδυνος για έναν ακόμη οικισμό, καθώς η φωτιά και την περιοχή από Δούλου. Από το μεσημέρι μέχρι και την ώρα που μιλάμε, τρεις φορές έχει ηχήσει για τις περιοχές αυτές το 112. Οι δύο ειδοποιήσεις αφορούσαν καταρχήν το Χορδάκι και τον Άγιο Ιωάννη του Δήμου Αμαρίου. Η τελευταία ειδοποίηση αφορούσε το Αποδούλου και ήταν για να εφιστήσει την προσοχή των κατοίκων που θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Υπήρξε και μία ενδιάμεση στις 6 το απόγευμα, αφορούσε όσους βρίσκονταν στην Αγία Παρασκευή, η οποία, επαναλαμβάνω, έχει εκενωθεί οι περίπου 15 ελικιοπτέρες. Μέχρι αυτήν την ώρα στην Αγία Παρασκευή έχουν κάψει μερικά ελαιόδεντρα. Οι φλόγες πλησίασαν πολύ κοντά στις αυλές των σπιτιών. Να συμπληρώσω ότι οι ηλικιωμένοι κάτοικοι έχουν μεταφερθεί στα γειτονικά χωριά, στον Άγιο Ιωάννη και στις Μάνδρες. Εμείς παρακολουθούμε σε απευθείας εικόνα, σε απευθείας σύνδεση αυτή τη στιγμή εικόνα από τα μέτωπα. Είναι απευθείας σύνδεση με το Αμάριο. Ο Ιμπραήμ Ζάμπια μας στέλνει την εικόνα. Έλα, Βίκη. Έτσι και βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά διαφορετικά μέτωπα, Κατερίνα. Όπως μας έλεγε λίγο νωρίτερα και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Εντεταλμένος Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Μιχάλης Σαρής, υπεύθυνος για την πολιτική προστασία στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, έχουμε τουλάχιστον 4 διαφορετικά μέτωπα. Το ένα από αυτά πλέον είναι κοντά στην περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Μιλάμε για πολύπαθες περιοχές του Ρεθύμνου, στις οποίες επανειλημμένα τις περιόδους του καλοκαιριού καταγράφονται μεγάλες πυρκαγιές, που πάντα έχουν ως βασική αιτία εξάπλωσης τους ισχυρούς ανέμους. Και την ώρα που μιλάμε, λοιπόν, οι συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές, παρά το γεγονός ότι στις περιοχές αυτές επιχειρούν πολύ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ενδεικτικά να σας πω, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, ότι από το μεσημέρι, οπότε και εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις και από τις 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού, εθελοντές, υδροφόρες των Δήμων, οχήματα έργων ιδιωτών. Αρχικά κινητοποιήθηκαν 3 εναέρια μέσα πυρόσβεσης, 2 πυροσβεστικά ελικόπτερα που εδρεύουν στο Ηράκλειο και ένα που εδρεύει στην 115 πτέρυγα μάχη στα Χανιά, ενώ τις τελευταίες ώρες, όταν πια η φωτιά είχε αρχίσει να εξαπλώνεται και όταν είχε αποφασιστεί και η εκένωση της Αγίας Παρασκευής, ζητήθηκε και επιπλέον συνδρομή εναέριων μέσων. Έτσι λοιπόν αυξήθηκαν σε 5, 4 πυροσβεστικά ελικόπτερα και ένα μικρό πυροσβεστικό αεροσκάφος έδωσαν τη δική τους μάχη, και αυτό ήταν πολύ κρίσιμο, διότι η φωτιά σε ένα από τα μέτωπα έκαιγε μια περιοχή εξαιρετικά δύσβατη, στην οποία δεν θα μπορούσαν να επιχειρήσουν τα πεζοπόρα τμήματα. Αυτό που προέχει πάντα και στην προκειμένη περίπτωση είναι η ασφάλεια των κατοίκων. Γι' αυτό και εκενώθηκε η Αγία Παρασκευή. Εξάλλου, μέχρι και πριν από λίγο είχε κυκλωθεί ουσιαστικά το χωριό από τις φλόγες. Έχουν καεί και ελαιόδεντρα, όπως σωστά ανέφερες, Κατερίνα. Και μιλάμε για μια πυρκαγιά
που χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά επικίνδυνη και δύσκολη, και αυτό διότι τα μέτωπα είναι πολλά και έτσι διαφορετικά. Είναι, λοιπόν, αρχικά μιλούσαμε μόνο. Είναι λοιπόν μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Είναι μια δύσκολη πυρκαγιά, όπως ανέφερες, λόγω των πολλών διαφορετικών εστιών. Κρίθηκε επιβεβλημένη, επαναλαμβάνουμε, η συνδρομή εναέριων μέσων, 5 εναέριων μέσων, 4 πυροσβεστικών ελικοπτέρων και ενός μικρού πυροσβεστικού αεροσκάφους, ακριβώς λόγω του δύσβατου του εδάφους. Είναι και αυτή μια παράμετρος που προσθέτει επιπλέον δυσκολία. Επίσης, πολύ μεγάλος εχθρός είναι ο άνεμος, η ένταση του οποίου δεν έπεσε, δεν διαφοροποιήθηκε σε σχέση με τις απογευματινές ώρες, και αυτό δυστυχώς ενίσχυσε την εικόνα και την κατάσταση σε σχέση με την εξάπλωση της πυρκαγιάς, και δυστυχώς ούτε οι μετεωρολογικές προβλέψεις μέχρι τουλάχιστον και την προσεχή Δευτέρα-Τρίτη δεν μας δείχνουν ότι θα πέσουν, ότι θα κοπάσουν οι άνεμοι. Τουλάχιστον στο Αμάρι και στην ευρύτερη περιοχή θα πνέουν ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι και μιλάμε για ένταση που θα φτάσει ακόμα και τα 6 μποφόρ. Έτσι, και με ρηπές που δείχνουν ότι θα έχουμε ανέμους ακόμη πιο ισχυρούς. Οι συνθήκες έτσι κι αλλιώς δεν είναι ευνοϊκές. Mm-hmm. Και σήμερα να θυμίσουμε, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, ότι ο χάρτης πρόβλεψης πυρκαγιάς, πρόβλεψης και εξάπλωσης πυρκαγιάς από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης μιλούσε για υψηλό κίνδυνο. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και για αύριο, και όπως είπες, τα προγνωστικά μοντέλα για την περιοχή του Αμαρίου, για όλο το δυτικό και νότιο τμήμα της Κρήτης, αλλά και για ανατολικές περιοχές, μιλά για ισχυρούς βοριάδες, οι οποίοι αυτός είναι ο εχθρός που ευνοεί και τις αναζωπυρώσεις, γιατί ουσιαστικά αυτό αποτυπώνει και η εικόνα που παρακολουθούμε τώρα στους δέκτες μας. Ενώ αν μπορούμε να δούμε και την αντιδιαστολή των εικόνων, το τι προηγήθηκε δηλαδή νωρίτερα σήμερα, αυτό ακριβώς, και το πώς εξελίσσονται τα πράγματα τώρα. Λοιπόν, Βίκη, θα μου δώσεις λίγο περιθώριο χρόνου να καλησπέρισω την κυρία Λιονή, την κυρία Μέρη Λιονή, αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, για να μας δώσει το στίγμα σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις. Σας ακούμε, κυρία Λιονή. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή την ώρα, ευτυχώς, δεν κινδυνεύει ο οικισμός της Αγίας Παρασκευής, που είχε πρόβλημα μέχρι πριν από λίγο, γιατί οι φλόγες πραγματικά είχαν γλύψει το χωριό. Είχαμε βγάλει έξω από τα σπίτια, τους είχαμε πάει σε ασφαλές μέρος, τους πλέον ηλικιωμένους ανθρώπους. Ευτυχώς δεν μπήκε η φωτιά μέσα στο χωριό. Αυτή την ώρα καίει σε μία χαράδρα και προσπαθούν πραγματικά με μεγάλες δυνάμεις η πυροσβεστική υπηρεσία να μην κατευθυνθεί είτε προς Αγία Γαλήνη, γιατί ο αέρας, ξέρετε, στροβιλίζεται. Ναι. Αλλάζει συνέχεια η κατεύθυνσή του, και μία πηγαίνει προς νότια, προς Αγία Γαλήνη, και μία προς την πλευρά του Αποδούλου στην Αμπαδιά. Πριν από λίγα λεπτά επικοινώνησε μαζί μου ο υπουργός, ο κύριος Κικίλιας. Μου είπε ότι έρχεται αεροπλάνο απόψε με δασοκομάντους και με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου για βοήθεια εδώ και συντονισμό της πυροσβεστικής, και ελπίζουμε για το καλύτερο. Άρα, να επαναλάβουμε, κυρία Λιονή, αυτό που μας είπατε, ότι η εικόνα σε ό,τι αφορά την Αγία Παρασκευή είναι καλύτερη. Είναι το χωριό που περικυκλώθηκε πριν από λίγο από τις φλόγες. Μας είπατε όμως ότι πλέον οι φλόγες περιορίζονται σε μια χαράδρα. Υπάρχει δηλαδή μια απόσταση ασφαλείας, αν μπορώ να το θέσω έτσι με αυτόν τον τρόπο. Ακριβώς. Με συγχωρείτε, υπάρχει μια απόσταση ασφαλείας από κατοικημένες περιοχές αυτή την ώρα που μιλάμε. Λόγω όμως των καιρικών συνθήκων, του αέρα που αλλάζει συνέχεια κατεύθυνση, ο οποίος είναι ενδυναμωμένος, γι' αυτό προσπαθούν να την περιορίσουν, να την περικυκλώσουν τη φωτιά, να μην πάει είτε νότια, που κατευθυνόταν κάποια στιγμή προς Αγία Γαλήνη, είτε προς Αποδούλου. Ακριβώς. Ναι. Μας είπατε επίσης, θα έρθει και βοήθεια αυτή απόψε. Ναι. Έρχεται η βοήθεια από ο δασοκομάντος από την Αθήνα, με την καθοδήγηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, με αεροπλάνο, με πτήση από ψηνή, τώρα μου το είπε ο κύριος Υπουργός, οπότε θα υπάρχει και μια βοήθεια και καθοδήγηση επιπρόσθετη για τις πυροσβεστικές. Άρα, να επαναλάβω, σε ό,τι αφορά τα μέτωπα, παραμένουν 4,
Χορδάκη, Άγιος Ιωάννης, Αγία Παρασκευή, Αποδούλου, με καλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά την Αγία Παρασκευή. Υπενθυμίζω ότι νωρίτερα απομακρύνθηκαν και ηλικιωμένοι κάτοικοι σε άλλα σημεία για λόγους ασφαλείας. Παρ' όλα αυτά, επειδή έχετε διαρκή επικοινωνία με όλον τον μηχανισμό και σίγουρα πληρέστερη εικόνα, σας ανησυχεί κάτι για απόψε το βράδυ τουλάχιστον? Γιατί... Ναι, οπωσδήποτε σας λέω, επειδή ο αέρας αλλάζει συνέχεια κατεύθυνση, οι άνθρωποι είναι καταπονημένοι εκεί από το πρωί, είναι δύσβατες οι περιοχές, δεν μπορεί εύκολα ο πυροσβέστης, η δύναμη της πυροσβεστικής να πλησιάσει για να την περιορίσει. Οι προσπάθειες που γίνονται πραγματικά είναι γιγάντες και θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε πάλι για ακόμα μία φορά. Αλλά ξέρετε, όταν πέφτει και το φως, τώρα παραδείγματος χάρη δεν γίνονται ρήψεις. Ναι. Διότι μέχρι τώρα βοηθήσαν πάρα πολύ. Ήταν 6 πυροσβεστικά και ρίχναν από αέρας. 4 ελικόπτερα και 2 αεροπλάνα. Τώρα μέσα στη νύχτα δεν μπορούν αυτά να επιχειρήσουν. Γι' αυτό οι πυροσβέστες όλη τη νύχτα θα προσπαθήσουν να την κρατάνε τη φωτιά οριοθετημένη τουλάχιστον, να μην έχουμε δυσάρεστα σε κατοικημένη περιοχή. Αυτό που μας δείχνει εμάς τουλάχιστον η εικόνα είναι ότι υπάρχουν πολλές διάσπαρτες μικρές εστίες. Ναι. Εδώ είναι τώρα, βέβαια. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι αυξημένης δυσκολίας η επιχείρηση. Είναι αυτό που είπατε, ότι αλλάζει κατεύθυνση διαρκώς ο άνεμος και δυστυχώς και τα μετεωρολογικά στοιχεία δεν δείχνουν κάτι θετικό και για τα επόμενα 24 ώρα. Οπότε και οι επόμενες ημέρες κρύβουν προκλήσεις. Φαντάζομαι ότι όλος ο μηχανισμός, όχι φαντάζομαι, είναι σε επιφύλακη. Είναι του Δήμου, η πολιτική προστασία, η δική μας πρώτη και οι πάντες, εθελοντές, όλοι. Οι πάντες, το ΚΤΕΛ για να βοηθήσει με λεωφορεία, εάν χρειαστεί, είναι υδροφόρες πάρα πολλές, μηχανήματα εκεί, ό,τι ζητάει η πυροσβεστική. Ευχόμαστε για το καλύτερο, τι να πω. Μάλιστα, λοιπόν, κυρία Λιονίνα, σας ευχαριστήσω θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή ευχαριστώ δύναμη. Πολύ. Ας ελπίσουμε για το καλύτερο δυνατό. Να επιστρέψουμε στη Βίκη Παπαδογιαννάκη για να κάνουμε μία σύνοψη, Βίκη, της κατάστασης, ενώ παρακολουθούμε σε απευθείας εικόνα το τι ακριβώς εκτιλήσεται αυτή τη στιγμή στο Αμάρι, με την βοήθεια του Ιμπραήμ Ζάμπια που βρίσκεται εκεί. Ας κρατήσουμε τη θετική παράμετρο, ότι δηλαδή στην Αγία Παρασκευή τα πράγματα είναι καλύτερα. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον ότι είναι ελεγχόμενα πλέον, ότι δεν κινδυνεύουν, ότι δεν απειλούνται οι κατοικίες των ανθρώπων αυτών, όπως επίσης και το γεγονός ότι γίνεται μια προσπάθεια και έχει επιτευχθεί σε ένα βαθμό οριοθέτησης της φωτιάς. Το επίσης αισιόδοξο, αν μπορούμε να πούμε, Κατέρινα, ότι υπάρχει και μια αισιόδοξη πτυχή, είναι ο συντονισμός μεταξύ των υπηρεσιών Δήμου, Πολιτικής Προστασίας, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, αλλά και Υπουργείου. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι και ο ίδιος ο Υπουργός επικοινώνησε με την Αντιπεριφερειάρχη και ότι ενισχύονται οι εδώ δυνάμεις με δυνάμεις από την Αθήνα, με δασοκομάντος, οι οποίοι θα παραμείνουν στις περιοχές αυτές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μια δύσκολη νύχτα, όπως όλα δείχνουν, δεδομένου ότι οι άνεμοι όχι απλά δεν έχουν εξασθενήσει, αλλά έχουν ενισχυθεί σε σχέση τουλάχιστον με το μεσημέρι, οπότε και εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Λοιπόν, όλος ο μηχανισμός παραμένει σε επιφυλακή. Θα είναι μια δύσκολη νύχτα, δυστυχώς, αν και εφόσον χρειαστεί θα επιστρέψουμε στο θέμα. Πάμε ωστόσο να παρακολουθήσουμε τι δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Σαρής. Έχουμε μια δύσκολη φωτιά σήμερα στα όρια του Δήμου Αμαρίου και Δήμου Αγίου Βασιλείου. Ξεκίνησε από το χωριό Χορδάκη και κατευθύνθηκε προς το χωριό Ορνέ. Είναι σε μια δύσβατη περιοχή. Επιχειρούν εναέρια μέσα, επιχειρούν 3 πυροσβεστικά οχήματα και αρκετές επίγειες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, ενώ έχει κινητοποιηθεί και εθελοντές και πλήρωση πολιτική προστασία. Το μέτωπο της φωτιάς έχει ανοίξει αρκετά και βρίσκεται σε πολλά επίπεδα. Ήδη εδώ έχει στηθεί η επίγεια δεξαμενή, η οποία θα τροφοδοτεί τα ελικόπτερα. Παρόλο που είναι μια δύσκολη φωτιά, νομίζω ότι θα καταφέρουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να τη θέσουν υπό έλεγχο.